Βγαίνει ο Counter-Strike 2. Κάνω το σπίτι μου, ναι. Είναι κάποια πλάκα, είναι κάποιο αστείο. Δεν είναι. Αυτό το βίντεο δεν είχα σκοπό να το κάνω. Επίσης έχω και συνάχη. Δεν είχα καμία όρεξη να κάνω record. Ήδη δουλεύω άλλο ένα βίντεο. Το Hogwarts ακριτικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μπορώ απευθείας στο ψητό. Ανακοινώθηκε το Counter-Strike 2, CS2. Ακούγεται σαν πρωταπριλιάτικο αστείο. Ακούγεται, ανέβηκε σε site. Όλα ήρθαν πάρα πολύ απότομα. Ορίστε και το site. Περνάμε απευθείας στο ψητό. Η νέα εποχή του Counter-Strike ξεκινά το καλοκαίρι. Το Counter-Strike 2 αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνολογικό άλμα στην ιστορία του Counter-Strike. Εξασφαλίζεται. Μαλάκα, ακούγεται τόσο ψεύτικο. Ακούγεται τόσο ψεύτικο. Δηλαδή, εγώ με το που είδα τη σελίδα, λέω μαλάκα, τώρα θα αποπάρει και ο Νιγηριανός πρίγκιπας, ξέρω εγώ, να μου πει ότι μου έχει αφήσει κληρονομιά 100 δισεκατομμύρια, ξέρω εγώ. Λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δες πώς η κοιτάκι σε χαμογελάει, μαλάκα. Τι να είναι, μαλάκα, τι είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, από ό,τι έχετε καταλάβει, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ για την όλη φάση. Θα τα πούμε όλα, θα τα δούμε όλα. Γενικά, θα καλύψω ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής. Λογικά θα κάνουμε και άλλα βίντεο. Ναι, ένα-ένα ρε μάνο, ένα-ένα ρε μπρο. Λοιπόν, Counter-Strike 2 λοιπόν, περιορισμένη δοκιμή, θα πούμε και την αυτό. Η νέα εποχή του Counter-Strike ξεκινά το καλοκαίρι. Έχουμε εδώ πέρα το site. Α, ορίστε. Μπαμ. Ρεαλιστική καπνή. Τι καπνείς, λέει Old Holborn Drum. Πάρε ρεαλιστικούς καπνούς. Dynamic. Τα δεδομένα αλλάζουν. Οι χειροβοβίδες καπνού τώρα είναι δυναμικά ογκομετρικά αντικείμενα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και αντιδρούν με το φωτισμό, τους πυροσβολισμούς και τις εκρήξεις. Θα το δούμε και αυτό τι είναι. Τρόπος παιχνιδιού. Επεκτείνεται για να γεμίσει. Επεκτείνεται για εμείς φυσικά τους χώρους. Τώρα καπνός, ναι. Dynamic Smokes, παιδιά. Το έχουμε. Θα δούμε τι είναι το Dynamic Smoke. Περνάμε εδώ πέρα. Αφήνουμε πίσω το ρυθμό. Λοιπόν, disclaimer. Αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας παίκτης θα είναι σε φάση. Ω πάρε μαλάκα. Γιατί κάνεις έτσι, ρε μάνο. Είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Είναι. Δες εδώ διαφορά. Εδώ. Καθαρότερη, φωτεινότερη, καλύτερη maps. Είναι. Είναι και καλά Source 2. Το κάνω story στο Instagram. By the way, το Instagram μου είναι αυτό εδώ πέρα. Κάντε με follow. Και η πρώτη απάντηση που πήρα, για να καταλάβετε λίγο σε τι community είμαστε και τι community έχει το CS στην Ελλάδα. Η πρώτη απάντηση ήταν τσάμπα είναι. Δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ το ξέρω. Το κοινό μου το ξέρω. Δεν με πειράζει. Το ίδιο είμαστε. Η πρώτη ερώτηση ήταν τσάμπα είναι. Αμέσως μετά η απάντηση ήταν σε φάση. Είναι το ίδιο παιχνίδι. Δεν είναι το ίδιο παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, σχεδιασμένα maps. Λοιπόν, δείτε εδώ η διαφορά. Το παλιό. Κατάθλιψη, παλιά σοβιετική πόλη, ξέρω εγώ, και μετά κάνεις έτσι. I'm walking on sunshine. Κάτω τούνελ. Λοιπόν, διαφορές μεταξύ Source 2 και καλύτερες αντανακλάσεις και τέτοια. Στην ουσία, ένα πιο φωτεινό CS. Αλλά δεν είναι αυτές οι διαφορές που μας νοιάζουν. Δεν είναι το counter, δεν είναι ένα παιχνίδι που δίνεις βάση στα γραφικά και στη ρεαλιστικότητα του παιχνιδιού. Σε νοιάζει περισσότερο το playstyle και πώς ανταποκρίνεται το παιχνίδι προς το back. Η αναβάθμιση στα γραφικά, ναι, έπρεπε να γίνει πιο φωτεινό το game, το γουστάρω. Αλλά εγώ που θέλω, εκεί που θέλω να δώσουμε βάση είναι. Δείτε εδώ, μαλάκα, η Nuke, πόσο όμορφα φαίνεται. Πόσο πιο φωτεινή. Είναι λες και το πέρασε από ανακαίνιση, μαλάκα. Είναι μια άλλη φούλα του πέρασε και δείτε εδώ. Άστραψε. Εντάξει, έχει διαφορά, ναι, εννοείται πως έχει διαφορά. Είναι πιο φωτεινό, είναι πιο sharp. Θα το δούμε. Είναι πανέμορφο. Μου φαίνεται πολύ όμορφο. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Δεν εκπλήσωμαι ιδιαίτερα. Αλλά εδώ, να το δω. Η Dust 2 έχει πολύ γέλιο. Παλιά Dust 2. Κατάθλιψη. Οπ! Ανεβάσαμε το brightness. Αυτό είναι όλο. Πόρτες του Αλφα. Ναι, αυτό. Στην ουσία η D2 θα είναι μια πιο φωτεινή D2 και ναι, αυτό δεν. Να, δείτε εδώ διαφορά. Μου αρέσει στο CT. Είναι λες και του βάλανε δύο λάμπες να του βάλουμε. Φθορείο και είναι εντάξει. Εδώ mid-doors. Αυτό είναι πιο φωτεινό. Φαίνεται πιο φωτεινό. Εργαλεία Source 2 εντάξει για τους map makers. Αλλά. Εδώ δείτε εδώ. Πάμε να δούμε τα βίντεο μαζί. Θα δούμε πρώτα το βασικό. Tick. Το ρυθμό tick. Και τώρα θα μου πεις. Τι είναι ρε μάνα το tick. Το tick στο παιχνίδι έχει να κάνει με το response time που έχει η στιγμή που βαράς, η στιγμή που σουτάρεις κάποιον ή πετάς μια nade με σένα. Άσε με μωρή μπαγκαρισμένη μαλακία να το δω. Ναι, εννοείται. Εννοείται πως είναι πανεύκολο. Ναι, αυτονόητο. Ναι, είναι πολύ προδιεργασία. Πάει πιο πέρα το tick! Μιλιώνει! Εξαφανίζει το tick rate! Sub tick rate! Sub tick updates! Ooh! Ό,τι shot παίρνεις είναι αυτό το shot! Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα!
get. What you see is what you get. Και βαράνε και τα πίσω τα μπλαστίδια. Και μας έκαψε στο τέλος. Μας πέταξε τη μόλι. Πω, δες εδώ, το οίκιο φαίνεται πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτό. Τι θέλω εγώ από το καινούριο CS. Tick rate, αναβαθμισμένο tick rate, το έκανε. Dynamic rate, ok, εντάξει, μας κάνουν και παλιές. Αναβάθμιση, καινούριο anti-cheat. Πάμε να δούμε και τα dynamic rates. Όχι, εδώ είναι τα maps. Τα... With over 20 years of history, πήγαινε full screen! Maps are a fundamental pillar of Counter-Strike. Εννοείται office. Oh. Oh. Counter-Strike 2, maps γίνε καταβλέπω! Τα έκανα. Καλά θα πάει αυτό. Μπρο, το soundtrack είναι λες και είναι από το Tenet. Εννοείται, το σπίτι, home, D2 is home. Μας γυαλίσανε τα πλακάκια στη Mirage. Πάμε λίγο, έλα, δώσε καθαριστικό, δώσε χλωρίνες και γυαλιστικά εκεί πέρα. Τι ήθελες στο CS2, εγώ έλεγα για κοτούλες. Εγώ έλεγα για κοτούλες και πιο αναβαθμισμένες κοτούλες και τέτοια. Ορίστε, πάρτο, θες γυαλισμένο πλακάκι. Αστράφτη μάγκα, ορίστε, να το. Αυτό, Source 2. Upgrades, για να δούμε. Ω, μαλάκ, φαίνεται καύλα, πανέμορφο. Εντάξει, μα, λίγο πιο φωτεινό φαίνεται, κάτι διαφορά. Για μας που έχουν συνηθίσει τα ματάκια μας να βλέπουμε γκρι πεθαμένο τοπίο του CS, αυτό είναι τεράστια αλλαγή, πιστέψτε με. Α, χρώμα. Ναι, εντάξει, τότε μας ενδιαφέρει και τόσο. Of the past. Να το πάλι. Μαλάκες, αυτό το soundtrack παίζει να είναι και το soundtrack του CS, έτσι. Αυτό είναι το... Δεν με πειράζει, καλό είναι. Δεν είναι σαν το OG εννοείται, αλλά ναι. Ζα! Ζους! Σάικ! Πάρτε τη μόλι πάλι. Ωραία, πάμε να δούμε και τα Dynamic Nades. Ρεαλιστική καπνή. Πάμε. In a Counter-Strike match, information can mean the difference between success or failure. As a result, smoke grenades have become a cornerstone of team tactics. With Counter-Strike 2's new game engine, we've evolved smokes and made them dynamic. Dynamic smokes. Oh. Smoke grenades now create volumetric 3D objects. Now, not only do all players see the same smoke regardless of position, position, but the smoke can interact with the environment. Interact with environment, δηλαδή. It reacts to lighting. Bros to fill spaces naturally. Ooh. The shape of the smoke cloud can be pushed and carved by bullets and grenades. Τεράστιο game changer είναι. In Counter-Strike 2, smoke grenades provide even more tactical opportunities. Πες πας τη smoke. They're just going to look and play better. Είναι απίστευτο αυτό. Σπάς τη smoke με shooting και με nades. Τεράστιο. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω, αλήθεια, αλήθεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 23 Τρίτου που γυρίζω το βίντεο, χθες βγήκε η ανακοίνωση. Δεν έχω ακόμα κλειδί, δεν ξέρω αν θα πάρω. Γιατί πολλοί με ρωτήσατε αν έχω, αν μου έχει δώσει κλειδί η Valve, αν μου έχει δώσει Early Access. Το Early Access, από ό,τι έχω δει, το πετάει random. Μέχρι στιγμής το έχει πετάξει σε αρκετούς streamers στο εξωτερικό, ας πούμε. Το έχει πετάξει σε streamers. Δεν ξέρω πώς δουλεύει ακριβώς. Λένε πως έχει να κάνει με το Trust Factor και το αν παίζεις καιρό τελευταία, ας πούμε, και έχεις καλό standing στο game. Σε πολλούς από εμάς, λογικά θα μας πετάξει random κλειδιά για να παίξουμε. Μακάρι Παναγιά μου. Oh! Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω κάτι. Αν είχα, θα σας το έδειχνα, εννοείται. Αλλά υπάρχουν πολλά κλιπάκια, υπάρχουν ήδη streamers που παίζουν το game. Μπορείτε να το δείτε από εκεί. Αλλά εμείς θα κάνουμε δικιά μας ανάλυση. Θα πω λίγες σκέψεις. Θα σας πω ποια είναι η γνώμη μου για όλο αυτό μέχρι στιγμής. Πιστεύω στο παιχνίδι. Θα είναι μια αλλαγή. Δεν ξέρω. Θα κρατάω και μικρό καλάθι. Δηλαδή δεν θα έχω τεράστια expectations. Σίγουρα είναι ένα βήμα. Έκανα και μια κουβέντα με τον Ντόρι και
μου είπε μια ωραία κουβέντα, μου λέει ότι είναι το τελευταίο τους χαρτί. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει Valve. Ελπίζω στα εξής πράγματα. Ελπίζω μακάρι αναβαθμισμένο anti-cheat, ώστε να είναι πιο enjoyable, να είναι να απολαμβάνεις περισσότερο την εμπειρία του παιχνιδιού. Φωτεινά μαψό και είναι δεδομένο. Dynamic Nature και όλα αυτά είναι κάτι καινούριο. Το T-Crate είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, ένας κοινός παίκτης δεν μπορεί να καταλάβει τη τεράστια διαφορά. Αλλά για εμάς τους παλαιούρες και, και αυτούς που παίζουμε αρκετά και έχουμε το παιχνίδι έχει ριζώσει πάνω μας, είναι τεράστιες αλλαγές. Και περίεργο, θα ακουστεί περίεργο, αλλά είμαι θετικός και μακάρι να αποδώσει, μακάρι να μας δώσει και εμάς τη σπίθα να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Και αν πολλά πράγματα πάνε καλά, και αν μας αρέσει το παιχνίδι, και αν όντως γίνει το μπαμ έτσι όπως το φαντάζομαι, αν γίνει, μάλλον θα ξανακάνουμε τον ίδιο χαμό που κάνουμε παλιά. Δεν ξέρω, αλλά πιστεύω πάρα πολύ. Πείτε μου αν θέλετε να αναλύσουμε και άλλα πράγματα. Θέλεις φορώ ότι θα δούμε στο επόμενο βίντεο που θα βγει τώρα που είναι ανεβαίνει. Περισσότερα updates, γράψτε μου αν θέλετε να σας κάνω άμα